Καλή μεγάλη εβδομάδα εύχομαι σε όλους μας, ευλογημένη. Θέλω να σας δείξω ένα πίνακά μου με τη Σταύρωση. Είναι περίπου 2 μέτρα επί 2. Η σύνθεση είναι δική μου, αποκλειστικά. Έχω πάρει φυσικά διάφορα πράγματα που μου αρέσαν και συνέθεσα τον πίνακά μου. Βλέπετε εδώ τη θλίψη των ανθρώπων που αγαπούν τον Ιησού και βλέποντας τον πάνω στο σταυρό θλίβονται βαθύτατα. Όχι όλοι όμως. Τη σύγχυση που έχει ο γέροντας, δεν ξέρει τι να κάνει. Εδώ μαζεύτηκαν αρκετοί από το Ισραήλ που γνώριζαν τον Ιησού από τις διδασκαλίες του. Εδώ βλέπετε 3 Ρωμαίους στρατιώτες να ρίχνουν στα ζάρια τον άραφο χιτώνα που είχε φτιάξει η Θεοτόκος στο παιδί της και τον παίζουν στα ζάρια ποιος θα τον κερδίσει. Εδώ είναι η Θεοτόκος με την Μαρία τη Μαγδαληνή και με την άλλη Μαρία και ο αγαπημένος μαθητής, ο Ιωάννης, γονατιστός. Εδώ βλέπουμε αυτή μια μεριά τους Ιουδαίους που αγαπούν τον Ιησού, κοιτάξτε τη θλίψη τους, και αυτούς οι οποίοι τον μισούν θανάσιμα, Φαρισαίοι. Ρωμαίους πάνω στα άλογα και τον Υιό του Ανθρώπου προς το εκούσιον πάθος, σταυρωμένον πάνω στο σταυρό, εν μέσω 2 ληστών, εξ αριστερών και εξ ευωνίμων. Αυτή λοιπόν είναι η σύνθεση της Σταύρωσης του Χριστού μας. Εύχομαι σε όλους καλή μεγάλη εβδομάδα. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Ούτως τα σαμαρτίας ημών φέρει και υπερημών οδυνάται, ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη. Ισαΐας. Και σταυρώσαντες αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια του, βάλλοντας κλήρο. Ιούνιος του 1991. Και το Θεό δόξα.